Απόπειρα ανθρωποκτονίας, λέει ο συνήγορος, και λέει ότι αν σου ρίξω μια σφαίρα, και έχει μια βάση αυτό, αν σου ρίξω μια σφαίρα και δεν σε πετύχω και δεν σε τραυματίσω, σημαίνει ότι δεν έκανα την απόπειρα. Γιατί τα ακούσαμε πάρα πολλές φορές από τους συνηγόρους περάσπισης, ότι εντάξει, δεν υπάρχει ανθρωποκτόνος σκοπός, διότι δεν εκπληρώθηκε πρακτικά ένας τέτοιος σκοπός, μια που δεν πέθανε κανείς. Σχολιάζει ο συνήγορος ότι η επίθεση αποτελούσε κεντρική επιλογή της ηγεσίας, όπως προκύπτει από τα μηνύματα του λαγού. Να θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε δει τα μηνύματα του λαγού, όπως έχουν δημοσιευτεί και στην εφημερίδα των συντακτών, αλλά και όπως περιλαμβάνονται και στο κατηγορητήριο, και κομμάτι αυτών περιλαμβάνεται και στο παραπεμπτικό βούλευμα. Οι κατηγορούμενοι, λέει ο στρατής, δεν οθήθηκαν από ατομικά κίνητρα σε κάποια εγκληματική πράξη, αλλά ως μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης. Όμως, λέει στη συνέχεια ότι το κίνητρο έγινε και οικονομικό, διότι έρχεται στο παιχνίδι η συνάντηση αυτή με τους εργολάβους, η οποία δεν έχει διαψευστεί, όπως λέει ο συνήγορος, εδώ και 3,5 χρόνια. Η Ζαφυρίου λέει για τον τρόπο λειτουργίας, το modus operandi, εύκολα μπορεί, λέει, κάποιος να διακρίνει ότι είναι Χρυσή Αυγή η επιθέμενη, με την έννοια του ότι δηλώνουν ποιοι είναι, είναι πάντα οπλισμένοι και πολυάριθμοι, υπερτερούν έναντι των θυμάτων. Το έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις που έχουν εξεταστεί ήδη από το ακροατήριο πριν από την υπόθεση του ΠΑΜΕ. Δρούν σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως συνεχίζει να λέει η συνήγορος Ζαφυρίου, και όταν δεν χορταίνουν τη λύσα τους, λέει χαρακτηριστικά, επιτίθενται σε άψυχα αντικείμενα. Να θυμίσω ότι το ίδιο ακριβώς πράγμα συνέβη και στην επίθεση στους Αιγύπτιους αλληεργάτες, όπου τους σπάσαν τα αυτοκίνητα της δουλειάς τους. Ο Θεοδωρόπουλος όμως δεν σταματάει εκεί. Μας λέει ότι στο σχολιασμό του η τρομοκρατία δεν είναι μόνο το μέσο, είναι και το μήνυμα. Τους ενδιαφέρει η δημόσια χρήση βίας. Μιλάει για την αίσθηση του ακαταδίωκτου που είχαν οι δράστες και αναφέρεται και στις 32 δικογραφίες. Δεν είμαι σίγουρος αν ακριβώς ο αριθμός, πιθανόν, που βρίσκονταν στο σιρτάρι του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης. Και ξαφνικά λέει και σωστά πήραν σάρκα και οστά μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τους ενδιαφέρει, λέει, να υπάρχει στον κόσμο η εικόνα από αυτούς, αλλά να μην υπάρχουν ευθύνες ποινικές. Ο συνήγορος Ζώτος μιλάει για ταύτιση των ταγμάτων ασφαλείας και του κόμματος, της κομματικής οργάνωσης. Λέει ότι οι μάρτυρες είπαν ότι οι ομάδες είναι οι ίδιοι που είναι και το τοπικό πολιτικό κόμμα. Οι μάρτυρες ταύτισαν την ομάδα Κρούσης με την τοπική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Μιλάει για ηθική στη συνέχεια και βέβαια λέει ότι η λάσπη δεν είναι πρώτη φορά που πετιέται από αυτόν τον πολιτικό χώρο, στον οποίο δυστυχώς άνοικα μέχρι πρόσφατα. Έχει μια σημασία εδώ να σημειώσουμε ότι απολογητικά ο συνήγορος Αγγελέτος, όταν για λογαριασμό πρακτικά της, αν θέλει κανείς, της εντολέα του, τώρα είναι εντολέας του η Ζαρούλια, κατέθεσε μήνυση σε δημοσιογράφο, διότι τον αποκάλεσε άνθρωπο εμπιστοσύνης των Ναζί σε κλειστό Facebook group. Και απολογητικά λοιπόν, μέσα σε αυτή τη μήνυση που κατέθεσε, όταν κατηγορήθηκε θεωρώντας ότι κατηγορείται από τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο ως άνθρωπος εμπιστοσύνης στον Ναζί, είπε ότι ήταν κομμουνιστής και τον φώναζαν στην Ιταλία όταν σπούδαζε κόκκινο κόμι. Ναι, δεν πήγε με λουλούδια. Και είδε να κάνουν στο σπίτι του, τι να κάνουν, έρευνα. Και έσπαγε τη δική του περιουσία. Δική του είναι ότι θέλει την κάνει. Okay. Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Σε μία οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, σε μία οποιαδήποτε άλλη έρευνα, σε ένα οποιοδήποτε άλλο χώρο, με έναν οποιοδήποτε άλλο ο οποίος υπόκειται σε αυτή την έρευνα, αν πήγαινε εκεί και έλεγε φύγετε από εδώ μου νόπανα και τα λοιπά και έσπαγε τζάμια και τέτοια, ποια θα ήταν η εξέλιξη? Αυτό είναι η βασική ερώτηση που δεν απαντάται σαφώς στο σχολιασμό του συνηγόρου, γιατί να τον απαντήσει και άλλωστε.